Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή. Να είστε καλά. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες και πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Διαβάζουμε για όσα συμβαίνουν στον χώρο των καλλιτεχνών. Διαβάζουμε για την παραίτηση της Μενδώνη που φεύγει αλλά δεν φεύγει, αλλά την αδειάζουν αλλά την κρατούν. Διαβάζουμε για την ιστορία με τον Κουφοντίνα, ότι σχεδόν είναι έτοιμο θάνατος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το Τσεσμέ που κοντεύει να φτάσει στον Πειραιά. Την ίδια ώρα οι υγειονομικοί είναι στο δρόμο, ζητούν να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπάρχουν οι συνθήκες τώρα με τον κορονοϊό που δουλεύουν όπως δουλεύουν οι άνθρωποι. Κάνουν πορεία, δεν τους ακούνε. Υπάρχουν χιλιάδες κενά στη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα πάλι στο Υπουργείο Εργασίας μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Κρητικό, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Είπε ο Υπουργός Εργασίας μόνο ένας και δεν τους δέχτηκε, δεν έγινε συνάντηση. Πραγματικά τι κλίμα είναι αυτό? Δηλαδή σας είπα τώρα έτσι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε. Πολλά θέσατε στο τραπέζι, έτσι είναι όπως τα είπατε, και αν θέλετε όλα αυτά μαζί στο σύνολό τους αποδεικνύουν την βαρβαρότητα την οποία ζούμε σήμερα. Μια βαρβαρότητα που εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα, και στην οικονομία και στην κοινωνία και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην παιδεία, έτσι, γιατί είδαμε τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, ένα όργιο καταστολής με ξυλοδαρμούς φοιτητών, χημικά, δεκάδες αντιλήψεις, όλα αυτά φυσικά ως απόρρια μιας λογικής νόμου και τάξης, ακριβώς για να υπερασπιστούν μια βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος, σήμερα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας βέβαια, καλύτερα θα μπορούσε να ήταν και μια άλλη, οποιαδήποτε σοσιαλδημοκρατική ή υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Εξαρτάται σε ποιες χρονικές στιγμές και συνθήκες και ανάλογα με την οξύτητα των προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα αυτά, να ρωτήσω εγώ το εξής, ευνηδιαζόμαστε? Είναι κάτι αυτό που δεν το περιμέναμε? Προφανώς δεν απευθυνθήκαμε στην τυφλία ούτε στο μαντίο των Δελφών. Εμείς τουλάχιστον ως ΚΚΕ κάθε φορά και όποτε οξύνονται τα κοινωνικά προβλήματα, τα εργασιακά, στην εκπαίδευση, στην υγεία, αφορμή και την πανδημία, λέμε ότι ζούμε μέσα στην πόχα και αυτή η πόχα αναδύεται. Είναι αποτέλεσμα του ίδιου του σάρκου συστήματος που προβάλλει, αν θέλετε, αξιακούς κώδικες με μια χαλήνοτη έτσι, βαρβαρότητα. Και αυτό αποδεικνύεται και με τα γεγονότα, τα τελευταία γεγονότα στον χώρο της τέχνης. Να το πάρουμε ένα-ένα, κύριε Συντυχάκη. Να αρχίσουμε από τον χώρο της τέχνης. Είναι πολιτικό θέμα ή θέλει η κυβέρνηση να στρέψει αλλού την προσοχή? Γιατί όπως είπα πριν, το Τσεσμέ θα φτάσει στον Πειραιά και θα πηγαίνουν και εκδρομή τα σχολεία να βλέπουν πώς είναι το Τσεσμέ. Γιατί μόνο αυτό δεν έχουν κάνει ακόμα. Προφανώς είναι ένα σοβαρό θέμα. Και οι σοβαρές αυτές καταγγελίες που βλέπω το φως της δημοσιότητας είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, σηκώνουν ένα καπάκι μιας κατάστασης δυσοσμίας που καθρεπτίζουν αυτή τη σύψη του συστήματος. Την ίδια στιγμή όμως, το ίδιο το σύστημα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι, εν πάση περιπτώσει, έχουν και την ικανότητα να στρέψουν την προσοχή του κόσμου ασχολούμενου αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα και την ίδια στιγμή να μένει στο απειρόβλητο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η καταστολή και η ξυλοδαρμή των φοιτητών, έτσι, για να περάσει αυτό που λέμε το Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία. Αυτό χθες ήταν πρόβα τζενεράλε του νομοσχεδίου Χρυσογοήδη Κεραμέως, έτσι. Βέβαια, είναι φανερό ότι ο νόμος Κεραμέως Χρυσογοήδη έρχεται να εφαρμόσει το δόγμα της κυβέρνησης κλειστά πανεπιστήμια για τους φοιτητές, αλλά την ίδια στιγμή ανοιχτά για την καταστολή. Να σας διακόψω μόνο για να πω ότι τα παιδιά χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ζητούσαν να ανοίξουν οι σχολές. Να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, γιατί 10 Μαρτίου κλείνει ένα χρόνο που είναι κλειστό. Αυτό ζητάνε τα παιδιά. Να προχωρήσουν τα μαθήματά τους ζητάνε. Δεν πήγαν να κάνουν ζημιές. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως και στα σχολεία, έτσι και στα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση και στον χώρο της υγείας, αν θέλετε, ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Τι λέει η πολιτική? Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα όποια μέτρα στις ανάγκες της οικονομίας, στις ανάγκες της αγοράς, υποτάσσοντας, αν θέλετε, αυτό που λέμε προστασία της υγείας, εκπαίδευση, μόρφωση, παιδεία των νέων ανθρώπων.
Και αποδεικνύει, εδώ υπάρχουν σχολές για παράδειγμα που δεν κάνουν κλινικές πρακτικές, δεν κάνουν εργαστήρια, κινδυνεύουν να χάσουν το έτος τους. Εν πάση περιπτώσει, πολλά συμβαίνουν. Η ουσία παραμένει όμως η ίδια. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την παιδεία και τη γνώση να την υποτάξει στις ανάγκες της αγοράς και προφανώς αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική συνοδεύεται και με την καταστολή. Ξέρετε, κύριε Συντιχάκη, λίγο τηλεόραση να δει κάποιος το απόγευμα, θα δει και τις διαφημίσεις πάνω σε αυτό που λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε αυτά τα φαινόμενα και την ίδια στιγμή έχουμε νατοικές πτήσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Σε λίγες μέρες δηλαδή, για ένα ολόκληρο εξάμηνο, η περιοχή θα μετατραπεί σε ορμητήριο μιας δολοφονικής μηχανής. Το ίδιο βλέπουμε στην Κρήτη, από την Κρήτη για παράδειγμα που είμαι εγώ. Mm. Αναβάθμιση της αμερικάνικης νατοικής βάσης στη Σύμβαση. Έχει και ήδη ανανεωθεί η Σύμβαση και πάει για αναβάθμιση. Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, αυτή είναι αποτέλεσμα της Ελληνοαμερικανικής Στρατιωτικής Συμφωνίας για τις βάσεις, την οποία την προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ τότε και την ολοκλήρωσε τώρα η Νέα Δημοκρατία, και εντάσσεται στην γενικότερη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς που δημιουργεί πολύ καλύτερους κινδύνους και για τους λαούς της περιοχής φυσικά, αλλά και για τον δικό μας λαό. Και νομίζω τέτοια παραδείγματα έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν, το τι σημαίνει η δικιά τους υπεριαλιστική ειρήνη και η προστασία και η ασφάλεια των λαών της περιοχής. Νομίζω ότι οι λαοί της Ιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Ουκρανίας και της Συρίας κτλ. Έχουν ζήσει αυτή την υπεριαλιστική νατοϊκή ειρήνη. Δεν πρέπει ο λαός ο δικός μας να πέσει σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί δεν θέλουμε η χώρα και η περιοχή μας ευρύτερα να γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι των φωνιάδων που επιδιώκουν να ελέγξουν τους δρόμους περάσματος φυσικού αερίου, τα πετρέλαια, τους υδρογονάθρακες, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που παιδιάζουν κάθε φορά. Και την ίδια στιγμή έχουμε τις διερευνητικές συνομιλίες, οι οποίες οδεύουν και νομίζω δεν πρέπει να μας εκπλήσει σε αποτυχία. Εμείς το είχαμε επισημάνει και αλλιώς και πριν την έναρξη, επαναλαμβάνω, όχι γιατί απευθυνόμαστε στην ΕΠΦ, αλλά γιατί έχουμε τις προηγούμενες 60 διερευνητικές που κατέληξαν σε αποτυχία. Γιατί ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, δεν θέλουν να τα χαλάσουν με την Τουρκία. Και νομίζω ότι είναι φανερό και οι δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που λέει ότι η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος, και μάλιστα τα λιμάνια και τα αεροδρόμια είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις μας, για να μπορούμε να σταθεροποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρές δυνάμεις, δεν θέλουν να δώσουν μια οριστική λύση προς την κατεύθυνση ειρήνης και φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λόγους. Θέλουν πάντα να υπάρχει πρόβλημα, πάντα θέλουν να υπάρχουν τρύπες, προκειμένου να παίζουν ένα ρόλο διαιτητή, είτε να διευθετούν τις διενέξεις μεταξύ μας, αλλά στην πραγματικότητα να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο λαός μας πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ζούμε σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, την αντιπαράθεση με την Τουρκία, τις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Με αφορμή τώρα την πανδημία, επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κυβέρνηση υποτάσσει την υγεία και την ασφάλεια του λαού μας σε αυτό που λέμε στην οικονομία. Φάνηκε το καλοκαίρι με το άνοιγμα του τουρισμού ότι θυσιάστηκαν οι ανάγκες των εργαζομένων και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που άλλαξε στην κυριολεξία τα εργασιακά δικαιώματα. Βλέπουμε τώρα δεκάδες κρούσματα που καταγράφονται σε γεροκομεία, ιδιωτικές κλινικές, σε άλλες δομές. Και φυσικά όλα αυτά φέρνουν την υπογραφή της κυβέρνησης. Αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ότι ο λαός δεν πρέπει να μην απαθείς. Πρέπει να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Καθώς επίσης και οι νεολαίοι ετοιμάζουν πράγματα για μας χωρίς εμάς. Άρα λοιπόν πρέπει αυτός ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να ξεσηκωθεί, να ενταχθεί μέσα από στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, μέσα στο φοιτητικό, στο μαθητικό κίνημα και να διεκδικήσει πραγματικά την ικανοποίηση των δικών σύγχρονων αναγκών που δεν είναι η πολυτέλεια, δεν είναι
πρωτοπό. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που είναι παράξενο το να διεκδικείς σήμερα να έχεις μόρφωση, να έχεις υγεία, να έχεις τη δική σου στέγη, να έχεις το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή. Στην εργασία. Είναι αυτό που είπατε. Δεν είναι ρουσφέτη η υγεία, δεν είναι ρουσφέτη η παιδεία. Είναι δικαίωμα. Ακριβώς. Και είναι και υποχρεωμένοι να μας τα δώσουν αυτά. Όπως και ο πολιτισμός, και ο αθλητισμός, όλα αυτά είναι δικαίωμα. Και, είναι δικαίωμα. Δεν έχουν κατοχυρωθεί όμως ως δικαίωμα και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Γιατί και η παιδεία και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και η υγεία έχουν πλέον εμπορευματοποιηθεί. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, βλέπετε, και μάλιστα είμαστε το μόνο κόμμα που λέμε για τη δημοσία δωρεάν υγεία, αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με μονιμοποίηση των εργαζομένων, με επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς. Το ίδιο στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Για παράδειγμα, με αυτά που συμβαίνουν τώρα στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Κροκοδίλη βραχία. Όλοι ξενίσταται γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στον χώρο. Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον χώρο του θεάτρου. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αφενός το σύστημα έχει ικανότητα να στρέφει αλλού την προσοχή, στην περιέργεια, να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, τι γίνεται με τον Λιγνάδη, τι γίνεται με τον ένα, τι γίνεται με τον άλλον και πώς έγιναν όλα αυτά, γιατί έγιναν όλα αυτά. Κονταροχτυπήματα, τσακωμούς μεταξύ των ανθρώπων του πολιτισμού. Αλλά στην πραγματικότητα όμως τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, είναι αυτό που λέμε η νοσηρότητα του ίδιου του συστήματος. Λέει ένας... Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γράφει ένας ακροατής, ο Βαγγέλης, η στρατηγική μέθοδος που ακολουθείται από τις τελευταίες κυβερνήσεις είναι λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Αφορά σε όλους τους τομείς, από εξωτερική πολιτική μέχρι υγεία, παιδεία, οικονομία. Δημιουργική ασάφεια, καλά, αυτό έφραση το θυμόμαστε και από παλιότερα. Δεν είναι ναι, από το Βαρουφάκη. Από την περίπτωση του Βαρουφάκη. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο, τόσο ασαφείς. Οι δημιουργίες οι οποίες φαντάζονται είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή τι, όλες αυτές οι πολιτικές από πού εκπορεύονται. Είναι κάποια εγκεφαλικά σκαφίσματα κάποιου πρωθυπουργού, κάποιου υπουργού, κάποιου κόμματος, κάποιες κυβέρνησης. Όχι. Η αναγκαιότητα να επιβιώσει σήμερα ένα σύστημα το οποίο σπίζει στην κυριολεξία, αυτό που λέμε εμείς το καπιταλιστικό σύστημα, έχει την ευρηματικότητα ακόμα να βρίσκει τρόπους προκειμένου να ξεπερνάει τις αντιφάσεις του και τις αντιθέσεις του. Αλλά ο βασικός τρόπος για να το ξεπεράσει είναι να υποτάξει συνειδήσεις, να υποτάξει αξίες, να υποτάξει τους εργαζόμενους, να τους τρομοκρατήσει, να τους απειλήσει, να φτιάξει νόμους που θα απαγορεύσει τις απεργίες, τις συγκεντρώσεις. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, μου έφερε Λίνα Μπαίνου μία είδηση. Και σας τη διαβάζω όπως είναι γραμμένη η είδηση. Εντός του Μαρτίου πρόκειται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο επιφέρει 7 ανατροπές. Μεταξύ άλλων προβλέπει την εφαρμογή ελαστικότερου οκτάωρου και αλλαγές στις υπερορίες στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και στον τρόπο λήψης απόφασης απεργιών. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι το νέο εργασιακό σχέδιο με ομπρέλα, με πάτημα, με βάση που πατάν πάνω τον κορονοϊό και τα οικονομικά όλα που έρχονται με αφορμή τον κορονοϊό, ότι δεν θα υπάρχει τίποτε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Να παρακαλέσω μόνο, κύριε Συντικάκη, μήπως να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούμε με διακοπές. Τώρα με ακούτε? Ναι, τώρα μια χαρά. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, ότι ο μόνος τρόπος για να ανακόψουν τις κοινωνικές αντιδράσεις, να ανακόψουν την κοινωνική αφισβήτηση και τα λοιπά, είναι ακριβώς να πάρουν αυτά τα μέτρα. Και κάθε φορά βρίσκουν την ευκαιρία. Βρήκαν την ευκαιρία τώρα με αφορμή την πανδημία. Βέβαια, η πανδημία δεν ήταν η αιτία όλων όσων δεινών περνάνε οι λαοί και ο λαός. Θα έλεγα ότι επιτάχυνε η πανδημία, ίσως καλή της, θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η κρίση η οποία έτσι κι αλλιώς ερχόταν και νομίζω ήδη την βιώνει, την καπιταλιστική κρίση. Άρα όλη αυτή η ιστορία τώρα με τη μικρομεσαία επιχείρηση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, με τον εργαζόμενο που θα του πούν ότι υπάρχει αυτή η κρίση, άρα πρέπει να ζήσεις με αυτά τα χρήματα, ή ο μικρομεσαίος πρέπει να πάει σε ένα μεγάλο
κατάστημα, σε ένα τραστ, σε μια λυσίδα για δουλειά, πρέπει να κλείσει το μαγαζί του και θα το πάνε κάπως έτσι, γιατί όλα αυτά τώρα θα τα βρουν μπροστά τους με την οικονομία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Βασικός κανόνας, σε πάση περιπτώσει, στην εξέλιξή του ο καπιταλισμός είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει μικρομεσαία επιχείρηση. Και κυρίως οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες. Και μάλιστα ήδη το έχει δηλώσει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί πρόβλημα για την οικονομία. Είναι βαρύδι για την οικονομία. Άρα λοιπόν πρέπει να συμπεριέλθουν. Η πανδημία είναι μια ευκαιρία, δεν είναι μια ευκαιρία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και είδαμε τα μέτρα τα οποία παίρνονται, ειδικά στον χώρο της εστίασης, που πραγματικά έχουν τσακίσει στην κυριολεξία. Και ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση κάτω από αυτές τις συνθήκες να πάρει μέτρα να προστατεύσει την αυτοαπασχολούμενη επιχείρηση, κυρίως την αυτοαπασχολούμενη επιχείρηση, βλέπουμε και συνεχίζει ακριβώς το ίδιο βιολί. Και ως προς την υπέρμετρη φορολογία και ως προς τις εισφορές που καταβάλουν αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι, αν μη τι άλλο σε αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να ήταν πολύ μικρότεροι. Ακόμα και οι τίμοι δεν διευκολύνουν τη μικρομεσαία επιχείρηση και κυρίως στον χώρο της εστίασης. Και αυτό ως κατεύθυνση της κυβέρνησης, έτσι για να μην στηριχθούν. Αλλά την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο του εμπορίου και της εστίασης να έχουν αμύθιτα κέρδη. Επίσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο. Αυτό που ζούμε δηλαδή τώρα σε αυτές τις εποχές της πανδημίας κτλ., βλέπουμε αμύθιτα κέρδη. Μια χούφτα δηλαδή να θησαυρίζει έναντι των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Είναι αδιέξοδο. Είναι η αντιφάση του ίδιου του συστήματος. Δεν πρέπει να έχει κανείς αυταπάτες ότι μπορεί να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Αντιθέτως, θα γίνονται ακόμα περισσότερο. Να γιατί λέμε εμείς ότι γρηγορείτε, μην περιμένετε άλλο. Μην καθόσαστε στον καναπέ και απλώς παρακολουθούμε την τηλεόραση τις εξελίξεις. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Και τα μέτρα αυτά σημαίνει αυτός ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί. Προφανώς να διεκδικήσει να έχει καλύτερες μέρες, να έχει μεροκάματο, να έχει σταθερή δουλειά, να μπορεί το παιδί του να σπουδάζει, να έχει πρόσβαση στην υγεία. Αλλά κυρίως πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ότι πρέπει να απαλλαγεί από αυτή τη βαρβαρότητα. Και η απαλλαγή από αυτή τη βαρβαρότητα σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα και αυτό για μας είναι ο σοσιαλισμός. Εκεί που πραγματικά δηλαδή το βασικό κριτήριο θα είναι εφόσον δουλεύεις, εφόσον παράγεις, πρέπει να οργανώνεις το τέλος της δουλειάς. Κύριε Αυτή είναι μια, θα το έλεγα, πρωτοποριακή έτσι, και αναγκαία συνθήκη προκειμένου ως να απαλλαγεί. Και αν θέλετε και λόγω και του συνεδρίου που έχει το ΚΚΕ και όλη αυτή η συνεδριακή διαδικασία έχει βάλει μπροστά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πώς είναι το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι πιο αποτελεσματικό, έτσι ώστε να διαμορφωθούν και μέσα στο κίνημα οι προϋποθέσεις για αυτό που λέμε να διαμορφωθεί, να δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία ικανή, αποτρεπτική από τη μία στις πολιτικές αντιλαϊκές και από την άλλη να τραβήξει μπροστά και να διεκδικήσει με αντιμπεριαλιστικούς, αντιμονοπωλιακούς στόχους κάτι περισσότερο, κάτι καινούργιο για τους λαούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Συντηχάκη. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.